Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε εκπομπή αναλυτής συνέχεια, τελευταίο μέρος της εκπομπής για σήμερα, 12 λεπτά μετά τις 4 το μεσημέρι, σήμερα 3η 2 Φεβρουαρίου 2021. Λοιπόν, Μαρία, έχουμε καλεσμένο στο στούντιο πάλι. Και τι καλεσμένο έχουμε. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τον έχουμε, γιατί είχαμε πάρα πολύ καιρό να τον φιλοξενήσουμε και λόγω του COVID-19. Τον παρακολουθούμε όμως στο Facebook και στην εφημερίδα και στις συνεντεύξεις του. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Κώνσταντο Χατζηγεωργίου, φυσικά δημοσιογράφο και εκδότη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εγώ να πω το εξής, ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω δύο ταλαντούχα παιδιά που σας βίωσα από το πρώτο σας ξεκίνημα πριν από 4 περίπου χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και βλέπω ότι εξελίσσεστε σε πραγματικά χαρισματικά άτομα των μέσων ενημέρωσης και ειδικότερα σε αυτό το κανάλι που αποτελεί και την ιστορία της τηλεόρασης στην περιοχή της Καβάλας και όχι μόνο. Έτσι ακριβώς. Και δεν το λέω για να σας κολακεύσω. Λέω γιατί συνήθως αυτή τη δουλειά την οποία κάνουμε κι εσείς και εγώ και πολλοί ακόμη, τις περισσότερες φορές μιλάμε με τους καλεσμένους μας ή με τους ανθρώπους που φυσικά ζητάμε τις απόψεις τους, αλλά δεν μας ρωτάνε ποτέ τη δική μας άποψη. Πρέπει είτε να την πούμε ευθαρσώς και αυθαιρέτως, να το πω έτσι, ή να βρεθούμε στο προσκήνιο κάποιων εξελίξεων όπου θα παίξει σημαντικό ρόλο και τότε είναι χρήσιμο. Έτσι. Λοιπόν, ναι, γιατί η αλήθεια είναι, όποτε τουλάχιστον υπάρχουν και κάποια ερωτήματα, εμείς είμαστε κυρίως χρήσιμοι. Τότε θέλουμε να είμαστε και χρήσιμοι, η αλήθεια είναι, και όχι σε δυσάρεστα περιστατικά. Κώστα, λοιπόν, πάμε πριν λίγο πούμε να... στο κυρίως μενού, όμως, επιτρέψτε μου, να κάνω χρήση έτσι της πρόσκλησης. Φυσικά. Και να πω το εξής, επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε, όπως είπατε. Υπάρχει και μια ειδοποιώς διαφορά στο παρόν από ότι στο παρελθόν, γιατί όλα τα νέα παιδιά που ασχολούνται με την δημοσιογραφία και θα πω γενικότερα με την επικοινωνία έχουν τόσα πολλά όπλα στη φαρέτρα τους, πέρα από την κατάρτιση, γιατί οι περισσότεροι σαφώς και έχουν κάνει και τις ανάλογες σπουδές, αλλιώς δεν μπορούν να σταθούν στον ανταγωνισμό τον οποίο υπάρχει ή δεν μπορούν να κερδίσουν χρόνο μετεξέλιξης, άρα οι σπουδές πλέον απαιτούνται, έστω και οι συναφείς, λοιπόν. Άλλωστε, ένα άτομο με πανεπιστημιακή μόρφωση δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι καλός δημοσιογράφος. Ή ένα άλλο άτομο το οποίο έχει κάνει σπουδές στο μάρκετινγκ δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μπει στο χώρο της δημοσιογραφίας. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι πραγματικά τα νέα παιδιά έχουν ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο να εργάζονται, δεν θα έλεγα ότι είναι περισσότερο τεχνοκράτες, είναι περισσότερο αποτελεσματικοί. Δηλαδή, επί των τύπων επί των ύλων, να το πω έτσι. Και αυτό φυσικά φαίνεται και από την γενικότερη διαμόρφωση των ειδήσεων. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχω κάνει μια πολύ εύστοχη παρατήρηση, αλλά θέλω και την άποψή σας, μήπως τελικά δεν έχω καταλάβει κάτι σωστά. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η εποχή μας είναι πιο γρήγορη, απαιτεί περισσότερη γρήγορση σε πάρα πολλά θέματα και πρέπει να εξυγχρονίζεσαι καθημερινά πάνω στο επάγγελμα και κυρίως όταν μπαίνεις και στον τομέα της παραγωγής, κύριε Κώστα, γιατί πλέον δεν είμαστε μόνο δημοσιογράφοι, είμαστε στον τομέα της παραγωγής από πίσω. Όπως το λες. Που η τηλεόραση δυστυχώς πρέπει να εναρμονίζει και να προσαρμόζεσαι και στα δύο, γιατί είναι εικόνα. Αλλά είναι πολύ μεγάλο θαυμασμό έχουμε για τους δημοσιογράφους που είναι και στην εφημερίδα, γιατί το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Δημοσιογράφος γίνεσαι όταν περνάς από τον γραπτό λόγο και όταν περνάς από την εφημερίδα. Ακριβώς. Κύριε Κώστα. Σωστό, σωστό. Γιατί όλα έχουν το δικό τους, την δική τους μεθόδευση. Ναι. Βέβαια, υπάρχει και το αποτέλεσμα, το οποίο είναι προδιαγεγραμμένο σε ορισμένες περιπτώσεις. Ή, να μην το θέσω έτσι, να πω το εξής. Όλοι με ρωτάνε ποιο είναι το μέλλον των μέσων κτλ. Και αυτό που έχω να τους πω είναι το εξής. Είμαστε πολύ κοντά με το 5G να βλέπουμε ολογραμματικά να διαβάζουμε τις εφημερίδες. Δηλαδή, αντί να τυπώνουμε χαρτί, να βλέπουμε σε μια εικονική πραγματικότητα την εφημερίδα και να την ξεφυλίζουμε. Είμαστε πολύ κοντά στο real time των ειδήσεων. Με όλα αυτά τα gadget και τα κινητά και τα μέσα που υπάρχουν, πλέον βλέπουμε ότι είναι κάτι εφικτό, ενώ παλαιότερα το θεωρούσαμε ως απίθανο, τουλάχιστον
σε μια χρονική στιγμή λιγότερο από 3 ώρες να μεταφερθεί μια είδηση είτε στο κανάλι είτε στο χαρτί. Λοιπόν, αυτά όλα παίζουν καθοριστικό ρόλο φυσικά και στην επικοινωνία των προϊόντων και εδώ είναι που ανοίγουμε το μενού για να δούμε τι ακριβώς σήμερα θα παρουσιάσουμε και για ποιο λόγο στο κοινό σας. Να βάλουμε και τα σχετικά πλάνα λίγο στην κουβέντα, Μάκη, έτσι ώστε να δείξουμε λίγο ακριβώς και στους φίλους τηλεθεατές και όχι μόνο όμως, και στους φορείς, το τι ακριβώς θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα. Καθώς θα δούμε και βλέπουμε φυσικά και στα πλάνα μας τώρα, θα δώσω το λίγο. Και full screen εδώ στο Μάκη για να μας εξηγήσει ο κύριος Χατζηγεωργίου τι ακριβώς είναι αυτό που θα παρουσιάσουμε λοιπόν, σήμερα. Λοιπόν, καταρχήν θα σας πω 2 λόγια για το πώς ξεκίνησε η ανασχόλησή μου. Mm-hmm. Η ανασχόλησή μου ξεκίνησε μετά από μια γνωριμία που είχα με τον κύριο Λύρα, τον Βασίλη Λύρα, ο οποίος είναι Έλληνας, βέβαια κάτοικος του Γερμανίας τα τελευταία χρόνια, αλλά και της Ελλάδας, αφού διατηρεί σπίτι και εδώ και στην Γερμανία. Και ο οποίος βέβαια είχε πάρει την αντιπροσώπευση των συγκεκριμένων προϊόντων για όλη την Ελλάδα. Μου άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά πέρα από την χρησιμότητά του ως ένα προϊόν για οχυρώσεις, όπως βλέπετε και εδώ, το γεγονός ότι θα απαλλάξει πολλές περιοχές από τις πλημμύρες. Και σας το λέω γιατί από την ενημέρωση που έχω, και εδώ θα δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πλέγμα, το οποίο έχει ένα άφθαρτο, να το πω έτσι, πανί, γεμίζει με νερό και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δημιουργείς κατασκευές σε ύψος, το κάθε ένα είναι 2, τώρα βλέπετε το μικρό, υπάρχει ένα μεγαλύτερο που είναι 2,20 ύψος επί 1,10 το πλάτος και βέβαια με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δημιουργήσεις και όπως βλέπετε και στην εικόνα σας, μπορείς να δημιουργήσεις είτε οχυρώσεις, είτε να δημιουργήσεις προστατευτικό τείχος για να μην πλημμυρίζουν κάποιες περιοχές που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο αυξάνονται. Πιο επίκαιρο από ποτέ, κύριε Χατζηγεωργίου, γιατί να πούμε ότι το θέμα που έχει προκύψει και είδαμε και πριν και τις εικόνες από το Εύρος και τον Εύρο και την Αλεξανδρούπολη μας συγκλονίζουν και φυσικά είχαμε και τον άδικο χαμό ενός 46χρονου πυροσβέστη που συγκλώνησε το Πανελλήνιο και κάτι τέτοιο το οποίο ο κύριος Ζαπούκης χθες τόνισε ότι ήταν οι πλημμύρες και ένα θέμα που απασχόλησε γιατί δεν έχουν πλέον την κατάλληλη δομή, δεν μπορούν να βοηθηθούν δηλαδή και οι τοπικές αρχές, όχι τόσο με πλημμυρικά έργα, τόσο με τις καταστροφικές πυρκαγιές στο προηγούμενο διάστημα, δεν μπορούσαν τα νερά να κρατηθούν από τα συγκεκριμένες φυσικές εκτάσεις. Οπότε με κάτι τέτοιο ίσως θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε και παρόμοιες καταστάσεις που είδαμε χθες. Αυτό είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα, αγαπητή Μαρία, του προϊόντος της ΕΣΚΟ, η οποία ΕΣΚΟ, να πούμε 2 λόγια, είναι μια πολυεθνική εταιρεία. Ξεκίνησε και δραστηριοποιήθηκε αρχικά μέτρα την Αγγλία, πήγε και στην Αμερική φυσικά, έκανε υποκαταστήματα και τώρα σε όλο τον κόσμο. Να φανταστείτε ότι ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες είναι το Αμερικανικό Πεντάγωνο και βέβαια τα έργα τα οποία έχουν κατασκευαστεί είναι ανά τον κόσμο με μεγαλύτερη αναφορά σε ευαίσθητες περιοχές όπως το Αφγανιστάν, όπως η Εμένη, όπως οι Αφρικανικές χώρες, αλλά και οι χώρες της Ευρώπης, όπου αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι σαν προϊόν είναι κάτι απλό, αλλά το σύστημα όλο εξυπηρετεί τόσο πολύ, γιατί καταρχήν είναι επαναχρησιμοποιούμενο, δεν είναι μια μόνη κατασκευή. Ανοίγει και μπορείς να το έχεις δηλαδή, όποια περιοχή υπάρχει ακριβώς, το πρόβλημα. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις επομένως για κατασκευές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, για να περιορίσεις χώρους. Κάποιοι μέχρι και υπαίθρια καταστήματα έχουν κάνει στο εξωτερικό, τα οποία λειτουργούν φυσικά εποχιακά και μετά τα διαλύουν και φεύγουν. Λοιπόν. Και βέβαια το πιο σημαντικό είναι ότι χρησιμοποιείται για την προστασία από τις πλημμύρες και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, δίνοντας μέσα σε χρόνο, πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το αποτέλεσμα. Γιατί αν ξεκινήσουμε, για παράδειγμα θα σας πω ότι το στήσιμό του για ένα έμπειρο προσωπικό, έτσι, αν διατηρείς ένα έμπειρο προσωπικό, που διαρκεί μερικές ώρες.
Φυσικά πίσω από το προϊόν υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που υποστηρίζει τεχνικά κτλ. Υπάρχουν οι μηχανικοί, υπάρχουν οι εξειδικευμένοι, οι οποίοι φυσικά λειτουργούν τόσο συμβουλευτικά όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής ενός έργου. Και μιας μικρής εκπαίδευσης και όλες τις κάθε τεχνικές υπηρεσίες, λέγω, του κάθε Δήμου. Πιθανότατα. Βέβαια, στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν και αυτό βέβαια το βλέπουμε, να σας το πω, γιατί εμείς ως, να το πω, ως τμήμα επικοινωνίας, αναλάβαμε την προβολή του προϊόντος πανελλαδικά και εδώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Λευτέρη τον Κουκουτίνη που ως ένας φίλος εδώ και 40 χρόνια, όταν του ζήτησα να μου κάνει αυτή την εξυπηρέτηση, την παραχώρηση, όπως θέλετε, μπορείτε να το πείτε, φυσικά μου είπε πολύ ευχαρίστως να έρθεις να το παρουσιάσεις και τον ευχαριστώ και δημοσίως. Γιατί, αν μη τι άλλο, αυτό είναι δείγμα εταιρικής κοινωνικής συνείδησης. Έτσι, και επειδή ακριβώς αναφερθήκαμε λίγο και βλέπουμε και τα πλάνα, να δούμε λίγο και μέσα στο νερό πώς είναι. Πάμε λίγο μάκι να δούμε λίγο το λάπτοπ, αν σου είναι εύκολο. Να δούμε λίγο μια φωτογραφία, πώς είναι λίγο μέσα στο νερό αυτό, πώς φαίνεται δηλαδή. Να το παρουσιάσουμε και με αφορμή τις πλημμύρες, κύριε Χατζηγεωργίου, γιατί πραγματικά πάθαμε σοκ με την εικόνα που είδαμε και από την Αλεξανδρούπολη. Κοίτα τώρα. Δηλαδή, εντάξει, τι θα μπορούσε, λέω εγώ τώρα παραδείγματος χάρη, να γλιτώσει συγκεκριμένες περιοχές ο Εύρος και να μην έχει τις εικόνες αυτές που είδαμε για ακόμα μία φορά στο Απόλλο, παραδείγματος χάρη. Ναι, όπως βλέπετε εδώ, έχει μπει το κάτω μέρος, δηλαδή αυτό που σας είπα είναι η βάση του και από εκεί και πέρα παίρνει και ένα πρόσθετο κομμάτι το οποίο το ενισχύει ακόμη περισσότερο. Και να σκεφτείτε ότι σε δοκιμές που έχουν γίνει και στο συγκεκριμένο χώρο, στο ποτάμι, αυτό πρέπει να είναι συγκεκριμένα στο Ρήνο, στη Γερμανία. Αν θυμάμαι καλά, και στο ποτάμι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με τον τρόπο που φυσικά τοποθετείται και έτσι όπως γεμίζει από το χώμα ή την άμμο, όπως μας παρουσιάζουν και στα βίντεο, φυσικά δεν το συζητάμε. Σαν τρόπος οχύρωσης, οι δοκιμές δείξαν ότι ακόμη και τάγκς που έπεσε πάνω σε αντίστοιχη οχύρωση δεν προξένησε κανένα πρόβλημα γιατί το βάρος είναι τεράστιο. Δηλαδή, ναι, είναι γεμάτο με άμμο μέσα από ό,τι βλέπω. Ακριβώς. Είναι περίπου το κάθε ένα μπλοκ θα υπολογίσετε ότι είναι περίπου στους 10 τόνους. Συνολικά το βάρος. Να, καταλαβαίνεις το τι νερό μπορεί να συγκρατήσει τώρα αυτό όσο ορμή και να έρθει. Έτσι. Αν έχεις δηλαδή και το κατάλληλο σχεδιασμό, όλο αυτό θα μπει μέσα, δεν πρόκειται να περάσει τίποτα. Ναι, όχι, όντως. Ναι. Και επειδή θα το σημειώσουμε τώρα αυτό. Ρόλο. Η τοπική κοινωνία πιστεύετε μπορεί να προσαρμοστεί και να καταλάβει τα πλεονεκτήματα αυτού του τεχνάσματος, κύριε Χατζηγεωργίου. Δηλαδή. Κοίταξε, αυτό που λες είναι εύλογο. Είναι εύλογο το ερώτημά σου και εύστοχο να το πω και έτσι. Συνήθως αυτά τα προϊόντα χρειάζεται να τα επικοινωνήσεις ούτως ώστε να τα γνωρίσουν. Αυτοί οι δυνητικοί αγοραστές, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι φορείς και υπάρχουν όμως και εταιρείες, οι οποίες φυσικά μπορεί να τους ενδιαφέρει. Να. Το θετικό στην όλη είσοδό του στην αγορά είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο δράσης, να το πω έτσι, ένας επικοινωνιακός σχεδιασμός, ούτως ώστε με το μοντέλο της στοχευμένης επικοινωνίας μέχρι τον Μάιο του 2021 θα έχουν ενημερωθεί όλοι οι δυνητικοί ενδιαφερόμενοι, να το πω έτσι. Που είναι σίγουρα, υπουργεία, περιφέρειες, δήμοι κτλ. Δηλαδή, γιατί κυρίως αυτούς αφορά και σαφέστατα, όπως είπαμε και στην αρχή, το να σώσουμε περιουσίες, ανθρώπινες ζωές. Άρα για έναν Δήμο, και εδώ θα κάνω μια αναφορά, επιτρέψτε μου, συνήθως αυτά τα έργα, τα αντιπλημμυρικά, είναι πολλών εκατομμυρίων. Εδώ μιλάμε για μερικές χιλιάδες ευρώ. Ναι. Δηλαδή, ας σας δώσω μια τάξη μεγέθους, για έναν Δήμο, ας πούμε, που θέλει να φροντίσει για ένα σημείο που ξέρει ότι κάθε από εκεί χρόνο θα έχει πρόβλημα, ενδεχομένως, μέχρι να κάνει αυτό το έργο, το οποίο ίσως να περιμένει για τα επόμενα χρόνια, το κόστος για αυτά τα 100 μέτρα δεν θα ξεπεράσει τα 30.000 ευρώ. Ναι. Για αυτά τα 100 μέτρα. Mm. Και ίσως να είναι και πολλά, να είναι λιγότερα, είναι 28, εντάξει, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, δεν θα κολλήσουμε αν κοστίζει 30. Δεν είναι καταναλωτικό προϊόν.
είναι προϊόν για την Ασία. Το γνωρίζουμε όλοι ότι ένα αντιπλημμυρικό θέλει και μπορεί να θέλει και χρόνια για να περάσει η μελέτη του και να ολοκληρωθεί και να περιμένει χρηματοδότηση, να έρθει χρηματοδότηση. Το να ξεκινήσουν εργασίες είναι ένας τεράστιος αγώνας. Να το πούμε και αυτό. Πούμε και κάθε φορά τα ίδια. Να πούμε λίγο και τον ρόλο που μπορούμε να παίξουμε και εμείς σε αυτό, διότι πρέπει σίγουρα να βοηθήσουμε και εμείς σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης και ως προς τους φορείς, αλλά και ως προς το καταναλωτικό κοινό, για να ξέρουν οι πολίτες τι είναι αυτό που πρέπει. Κοίταξε, αγαπητέ Απόστολε. Από τη στιγμή που υπάρχει μια επαγγελματική συνεργασία, εγώ δεν μπορώ να απαιτήσω, και το λέω αυτό γιατί, αν μη τι άλλο, θέλω να σέβομαι και την νοημοσύνη και των συναδέλφων, αλλά και γενικότερα όλων των ανθρώπων. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που υπάρχει ένα επαγγελματικό ενδιαφέρον, δεν μπορείς να αναγκάσεις είτε τα μέσα είτε οποιονδήποτε φορέα να ενημερώνει για την ύπαρξη του συγκεκριμένου προϊόντος, αλλά να το κάνεις εσύ όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο εύστοχα. Από τη στιγμή που ενημερωθεί ένας φορέας, ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε πρώτου είτε δευτέρου βαθμού, ότι υπάρχει αυτό σαν προϊόν και ότι εξυπηρετεί κάποιες καταστάσεις, στο χέρι του είναι να ενημερωθεί, να ενδιαφερθεί να ενημερωθεί, για να δει αν τον εξυπηρετεί και να το έχει στα υπόψη να το αποκτήσει. Νομίζω ότι είναι πολύ έντιμο αυτό που λέω και πολύ ξεκάθαρο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Και κάποιος ιδιώτης, κύριε Χατζηγεωργίου, να θέλει να πάρει τον νόμο στα χέρια του πλέον. Σε αυτό που να λέτε, μην περιμένει κανέναν και να θωρακίσει από μόνο στην επιχείρηση του. Μαρία, δεν είσαι εκτός θέματος, γιατί σου είπα ότι κάποιοι, οι οποίοι το ανακάλυψαν σε περιοχές που υπάρχει και σχετική λειψιδρία, βέβαια. Άρα δεν χρειάζεται να έχουν και πάνω από την κατασκευή και κάποια στέγη. Δηλαδή, ζήτημα να βρέξει το καλοκαίρι δύο φορές. Κάποιοι που το ανακάλυψαν κάνουν κατασκευές, όχι στην Ελλάδα βέβαια, σε άλλα μέρη όπου επιτρέπεται να κάνεις κατασκευές, να δημιουργήσεις ένα χώρο, να εξυπηρετείς, εν πάση περιπτώσει, σε μία ακτή το κοινό, και μέχρι και θεματικά πάρκα. Μάλιστα. Γιατί είναι αυτό που λένε ότι πώς είναι για ένα παιδί ένα Playmobil, το σύστημα του Playmobil, είναι κάτι ανάλογο, παιδιά. Και όσο να μας φαίνεται. Χτίζεται στις ανάγκες σου. Αυτό ακριβώς. Δίνει τις δυνατότητες σε πολλές κρίσεις, ανάλογα με τη φαντασία του καθενός. Να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν. Το καλό είναι ότι μπορούν και οι ιδιώτες να αναλάβουν για να πάρουν πρωτοβουλίες με το συγκεκριμένο σύστημα, για να θωρακίσουν τις περιουσίες τους, γιατί κάθε φορά που καλύπτουμε πλημμυρικά φαινόμενα και καλύπτουμε περιουσίες να χάνονται, το γνωρίζουμε και οι τρεις μας και με τα δημοσιογραφικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο και ο ανθρώπινος ο πόνος και για να τον χάσει κάποιος την περιουσία του είναι τεράστιος. Όχι μόνο την περιουσία του, είχαμε και την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την φιλοξενία. Χάρηκα που σας είδα και είσαστε φρέσκοι και ακμαίοι, συνεχίζετε δηλαδή όπως σας θυμάμαι και πριν από κανένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, που έχουμε να τα πούμε και ελπίζω να τα λέμε και συχνότερα. Έτσι, λοιπόν. Πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και φυσικά και για άλλα θέματα. Έχουμε και αυτοδιοικητικά εμείς να πούμε. Καλά, έχουμε και εκλογές να πούμε, λοιπόν, μάλλον. Λοιπόν, Μαρία, κλείνουμε.